Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που ψηλαφεί το ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και ωφέλιμων διηγήσεων. Η Θεία Λειτουργία, το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Επιμέλεια ανάγνωση, Δέσποινα Παπά. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, στους 96 και 1, καλησπέρα σας. Για να τονιστεί το ανυπέρβλητο μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας και να ωφεληθούμε είτε ως απλοί εκκλησιαζόμενοι είτε και ως κοινωνούντες του ποτηρίου της ζωής, θα συνεχίσουμε και σήμερα την ανάλυση της Αγίας Αναφοράς. «Τα σα εκ των σών, σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Με την εκφώνηση αυτή ο λειτουργός ιερέας πιάνει σταυροειδώς τα τίμια δώρα. Το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό. Το σηκώνει ελαφρά και κάνοντας τον αέρα το σημείο του σταυρού, λέει συγχρόνως και την εκφώνηση «Τα σα εκ των σών». Κάποιος παλαιός σχολιαστής, ερμηνεύοντας την εκφώνηση και του προ αυτής χαμηλοφόνος λεγόμενους λόγους της ευχής της Αγίας Αναφοράς, λέγει τα εξής. Έχοντες διαρκώς τη μνήμη μας τη σωτήρια αυτή εντολή και όλα όσα έχουν γίνει για μας, για τη σωτηρία μας, δηλαδή το σταυρό, τα πάθη, την ταφή, όλα αυτά διακρατούνται στη μνήμη μας, σου προσφέρουμεν Κύριε, τα όσα εκ των σών ανήκουν εισέ, κατά πάντα, δηλαδή σύμφωνα προς εκείνα, τα οποία είναι διατεταγμένα από σένα και σύμφωνα προς τις αποστολικές διατάξεις και δια πάντα, δηλαδή και για όσα έχεις πράξει για μας. Αυτή η ερμηνεία είναι πιο απλή και περισσότερο κατανοητή. Πολλοί πατέρες όμως συνδέουν τα σα εκ των σών με μία μεσιανική προφητεία του Μαλαχία, με την άμωμο δηλαδή και καθαρά θυσία της Αγίας Τραπέζης, την οποία τελεσιουργεί, επικυρώνει και σφραγίζει το Άγιον Πνεύμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που ο ιερέας επικαλείται το Πανάγιο Πνεύμα για να μεταβάλει αυτό τα προσφερόμενα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού, συνδέει και ενώνει το επίγειο θυσιαστήριο με το υπερουράνιο, την θριαβεύουσα με τη στρατευωμένη εκκλησία. Έτσι, τα πολλά και αναρρύθμιτα θυσιαστήρια όλων των Ορθοδόξων Ιερών Ναών σε ολόκληρο τον κόσμο συναντώνται εις το ένα και αυτό θυσιαστήριο, το ουράνιο. Και οι πολλές εξ αυτών αναφερόμενες θυσίες του ενός και του αυτού αμνού, του έροντος στην αμαρτία του κόσμου, γίνονται μία. Μία και μοναδική, καθαρά και αμόλυντος. Να λοιπόν γιατί προσφέροντες την ανέμακτη αυτή θυσία μας, υμνούμε, ευλογούμε και ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα, όπως ψάλλει ο λαός. Όλο αυτό το θείο πανηγύρι ουρανού και γης γίνεται και δική μας κατάκτηση και τροφή, θεία γεύση και ζωή. Δια του λειτουργού ιερέα και μαζί με τον ιερέα, όλοι μαζί εκκλησιαζόμενοι πιστοί, αγωνιζόμενοι χριστιανοί, φθάνουν μέχρι το ουράνιο θυσιαστήριο. Όλοι μας τη θεία λατρεία και εφόσον μετέχουμε της θείας κοινωνίας, δεχόμαστε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και καθιστάμεθα σώμα Χριστού. Καθιστάμεθα Χριστοφόροι, Θεοφόροι, Πνευματοφόροι. Αλλά και εκείνοι που δεν κοινωνούν λαμβάνουν και αυτή χάρη. Αυτά τα κατάληπτα, φοβερά και παράδοξα μυστήρια προκύπτουν μέσα από γεγονότα. Αν τα ζούμε, έχει καλώς. Επειδή όμως δεν τα ζούμε, αναφέρουμε κάποιες ιστορίες για να δούμε πόσο πραγματικά είναι αυτά που γίνονται στη Θεία Λατρεία. Στις συχνές επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος, αναφέρει ο πρωτοπρεσβύτερος Στέφανος Αναγνωστόπουλος, κατά τη δεκαετία του 1960, είχα ακούσει για κάποιον αφανή αλλά ευλαβέστατο μοναχό τα εξής. Σε μια αγρυπνία του με το κομποσχήνι, καθήμενος έξω από το κελί του, άλλοτε αγναντεύοντας το πέλαγος,
και τον έναστρο ουρανό, και άλλοτε βυθιζόμενος μέσα στον ουρανό της καρδιάς του, είδε κάποια στιγμή το Κυριακό, το κεντρικό δηλαδή ναό της Σκήτης, φωτισμένο. «Μπα», είπε με τον λογισμό του, «φαίνεται πως οι πατέρες έχουν αγρυπνία, αλλά για ποιο Άγιο, ας πάω να δω». Έτσι ξεκίνησε και πήγε προς το Κυριακό. Οι πόρτες ανοιχτές, ο ναός πολύ φωτισμένος και οι ψαλμωδίες κατανυκτικές. Μόλις έκανε να μπει μέσα, είδε ότι ο ναός ήταν γεμάτος από μοναχούς. Όλοι τους ήταν σκυμμένοι. Τα κουκούλια σκέπαζαν τα πρόσωπά τους και φαίνονταν πολύ συγκινημένοι. Η ατμόσφαιρα γλυκιά, ευώδης, κατανυκτική και συγχρόνως λαμπροφόρα. Αυτό το υπέροχο που έβλεπε και ζούσε προερχόταν από αυτόν που λειτουργούσε. Τον κοίταξε καλά. Ήταν ένας μεγαλοπρεπής αρχιερεύς, περιστοιχισμένος από 12 ιερείς. Όλοι τους ακτινοβολούσαν, αλλά ο αρχιερέας δεσπότης άστραφτε σαν ήλιος. Αυτού η λαμπρότητα φώτιζε και όλον τον ναό μέσα και έξω. Γεμάτος δέος και εχμαλωτισμένος από την απαστράπτουσα μεγαλοπρέπεια του δεσπότου, δεν κατάλαβε πως έφτασε στο τέλος. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και λέει ο αρχιερέας κατόπιν, «Έλα παιδί μου», και πήγε. Πήγε και κοινώνησε. Μα τι άρρητη ευωδία ήταν αυτή. Μα τι θεία ευφροσύνη τον κατέλαβε. Με τι παραδείσους πλημμύρισε το είναι του. Πού ζούσε, στον ουρανό ή στη γη? Ήταν μέσα του ή ήταν έξω από τον εαυτό του? Ήταν με το σώμα του ή χωρίς αυτό? Ξύπνιος ή μήπως ονειρεύεται? Και ξαφνικά άκουσε μια απορριμμένη και τρομαγμένη φωνή να τον ρωτάει. Και με την ερώτηση συνήλθε. Εκείνος που τον ακούμπησε και τον ρώτησε ήταν ο δίκαιος της Σκήτης, που είχε και την ευθύνη να ανοίγει τον ναό. «Πώς μπήκες μέσα, πάτερ? Πώς βρέθηκες εδώ τέτοια ώρα?» «Συγχώρεσέ με, πάτερ», απάντησε ο μοναχός. «Φαίνεται πως μετά τη Θεία Λειτουργία με πήρε ο ύπνος. Συγχώρεσέ με, ευλόγησον». «Μα για ποια λειτουργία μιλάς, ευλογημένε?» «Να, για αυτή που τελείωσε λίγο πριν, μαζί με την αγρυπνία». Δεν απάντησε ο δικαίος. Είπε όμως τα συμβάντα στους γεροντάδες της Σκήτης και ότι η πόρτα του ναού ήταν κλειδωμένη και ότι την άνοιξε γυρίζοντας δύο φορές το μεγάλο κλειδί. Αυτοί πίεσαν τον μοναχό, του οποίου το πρόσωπο ήταν ολόλαμπρο, και εκείνος με απλότητα διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν. Μετά όμως από αυτό το γεγονός, όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν γήινο αλλά υπερουράνιο και υπερφυσικό, ο μοναχός αυτός εξαφανίστηκε. Χάθηκε για να μην δοξάζεται από τους ανθρώπους, έστω και αν αυτοί ήταν μοναχοί. Ασφαλώς όλοι σας καταλάβατε ότι ο ανώνυμος αυτός και θεοσεβής μοναχός βρέθηκε στη θριαμβεύουσα εκκλησία, στο υπερουράνιο θυσιαστήριο, στη θεία λατρεία της Βασιλείας του Αγίου Θεού. Η άνωθεν θεία ακατάληπτος λειτουργία ετελείτος στη γη, κατά τρόπο παράδοξο, τρόπο που δεν μπορούν να συλλάβουν τα δικά μας φτωχά και κοσμικά μυαλά, και ετελείτο από τον Δεσπότη Χριστό, τον Κύριο του ουρανού και της γης, τον Παντοκράτορα. Και το απορίας άξιον, τι εκοινώνησε ο αφανής αυτός μοναχός? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όλο αυτό το υπερφυές γεγονός, το ζωντανό και πραγματικό, ταιριάζει απόλυτα με τα όσα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μεταχειριζόμενος ο λειτουργός ιερέας στα τίμια δώρα ως το αίδιον φως, ανεβαίνει νοητά τον δρόμο που οδηγεί στον πατέρα των φώτων. Ανεβαίνει αληθινά, πραγματικά, και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα και τον Δεσπότη Χριστό, και γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό, από θεία έκσταση, και συναγωνίζεται τους ακούραστους υμνοδούς, αγγέλους και αρχαγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος ένας άγγελος του Θεού πάνω στη γη και μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έτσι μαζί με ολόκληρη την κτήση, ο λειτουργός, στο «Τασά εκ των σών», οδηγεί και τον εαυτό του στον Τριαδικό Θεό, και βέβαια και όλους τους πιστούς εκκλησιαζομένους χριστιανούς. Και πλησιάζει η στιγμή που είναι η πιο ιερή της Θείας Λειτουργίας. Ο ιερέας γονατίζει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, αλλά και ο λαός που παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία, αν θέλει, γονατίζει και μυστικά προσεύχεται, ενώ οι ψάλτες ψάλουν το «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν,
Σύ ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών. Στη Ρωσική Εκκλησία πριν από το 1917, σε ορισμένες επαρχίες υπήρχε συνήθεια, όταν έφτανε η ιερή αυτή στιγμή, να χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες για να αναγγείλουν στον κόσμο όλο ότι τελείτο το πιο μεγάλο θαύμα. Κατά το γονάτισμα πρέπει να γονατίζει πρώτα η ψυχή με τη μετάνοια και ύστερα το σώμα. Στο Άγιο Όρος δεν γονατίζουν με τα γόνατα, αλλά κάμπτουν την κεφαλή μέχρι το έδαφος, διπλώνονται στα δύο. Χωρίς μετάνοια και κατάνοιξη, οι στάσεις του σώματος είναι κούφιες και άδειες. Μερικές φορές οι καρδιές μας πάλλονται από μυστικές δονήσεις. Οι λογισμοί μας σιγούν και οι αισθήσεις μας πληρούνται από ουράνια ευωδία. Ζούμε αυτές τις πιο ιερές στιγμές με την αναμονή της ελεύσεως του Ζωαρχικού Παναγίου Πνεύματος. Καθόν χρόνων υψώνει ο ιερέας τα τίμια δώρα και λέει την εκφώνηση «Τασά εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα», μεταδίδεται ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Ποιο? Ότι ο Κύριος είναι εγγύς, μπροστά μας. Η εκφώνηση του λειτουργού είναι μια σχισμή, μια θύρα που ανοίγεται στο λαό για να δει, να εισέλθει και να λάβει μέρος στην τελετουργία του μυστηρίου. «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών». Ο ιερότατος αυτός ύμνος του λαού στο πιο κεντρικό σημείο της Θείας Λειτουργίας είναι ύμνος προς την Αγία Τριάδα. «Σε υμνούμεν, τον Θεό και Πατέρα, σε ευλογούμεν, τον Υιόν και Λόγον, σε ευχαριστούμεν, το Αγίο Πνεύματι, ο Θεός Πατέρας και Εκείνος προς τον οποίο γίνεται η αναφορά». Ο Υιός και Λόγος είναι εκείνος που θυσιάζεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελετουργεί τη θυσία της Εκκλησίας. Τα πάντα και τη Θεία Λειτουργία ενεργεί ο Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι. Καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Κάποτε, έλεγε ο Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης, μεγάλος ασκητής του περασμένου αιώνα, ρώτησε κάποιος ερημίτης έναν διάβολο. «Ποια είναι τα πιο φοβερά πράγματα στην ακάθαρτη και σκοτεινή ζωή σας?» Και ο διάβολος απάντησε. «Είναι φοβερά και ανυπόφορα για μας. Ποια είναι αυτά?» ξαναρώτησε ο γέροντας. «Πρώτα-πρώτα το βάπτισμα, με το οποίο χάνουμε παντελώς την εξουσία και το δικαίωμα πάνω σας. Ύστερα είναι εκείνο το ξύλο, που το σημάδι του, εννοεί βέβαια τον τίμιο σταυρό, και το σημείο του σταυρού, μας βασανίζει, μας διώχνει και μας αφανίζει. Το πιο φοβερό απ' όλα όμως είναι αυτό που τρώτε, η κοινωνία σας. Είναι πιο φοβερή και από τη γέννα του πυρός, πιο φοβερή και από αυτήν την κόλαση που ζούμε». Αυτόν, συνέχισε ο διάβολος, που είναι καθαρός και κοινωνία αξίως, όχι μόνο δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε, αλλά φοβόμαστε και να τον αντικρίσουμε ακόμη. Και αμέσως πρόσθεσε, όσο και αν αυτά είναι για μας κατατρεγμός και θάνατος, εμείς όμως ευγνωμονούμε τους ανθρώπους και ειδικά τους απρόσεκτους χριστιανούς
που με τα πάθη τους, από μόνοι τους και με τη δική τους θέληση, απομακρύνουν τη δύναμη, την ενέργεια και τη θεία χάρη των μυστηρίων από τον εαυτό τους. Έτσι από μόνοι τους οι χριστιανοί μας δίνουν το δικαίωμα να κυριεύσουμε τις καρδιές τους για να μην τους έλθει ποτέ η μετάνοια. Με αυτό το γεγονός που διηγείται ο μεγάλος αυτός ασκητής και γέροντας Χατζηγιώργης, έδινε στους πιστούς να καταλάβουν πιο ζωντανά πόσο πολύτιμο είναι το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και μάλιστα όταν συμμετέχουν σε αυτήν με καθαρή και αμόλυντη καρδιά. Ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, μας λένε οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, τα μυρίπνοα αυτά άνθη του Παραδείσου, τελεσιουργείται και πραγματώνεται μέσα στο φως, στο θείο φως. Όχι φως ημέρας και ηλίου, αλλά συγκεκριμένη δέσμη ουρανίου φωτός, που καλύπτει τα τίμια δώρα, την Αγία Τράπεζα και τον λειτουργό ιερέα. Και το φως αυτό είναι άειλον, άμορφον, ανίδεον, απαστράπτον, ειρηνόδωρον και υπέρλαμπρον. Υπάρχουν προσωπικές μαρτυρίες από πάλευκες ψυχές αξίων λειτουργών ή άλλων πιστών, όπως και η μαρτυρία της αημνής του γερόντισσας Μαγδαληνής, από την Χρυσελεόντισσα της Έγινας, που ήταν υποδιάκονος του Αγίου Νεκταρίου. Αυτή μας διηγείται σε κάποια επίσκεψή μας ότι κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των τιμίων δώρων είδε και με τα σωματικά της μάτια τα πάντα να πλημμυρίζουν από υπερκόσμιο φως και ολόκληρο τον Άγιο Νεκτάριο, όπως και τα τίμια δώρα, μαζί με την Αγία Τράπεζα, να λούζονται και να χάνονται μέσα σε αυτό το παράδοξο, εκπληκτικό, γαλινόμορφο, εκστατικό και εκθαμβωτικό φως. «Ήταν το άκτιστο φως», είπε. Και το πρόσωπο της γερόντισσας, καθώς μας ομιλούσε μέσα στη νύχτα, άρχισε να φωτίζεται, να γίνεται ολόλαμπρο. Όπως ο Τριαδικός Θεός είναι αιώνιος, είναι άχρονος, είναι άειλος, είναι πνεύμα, είναι αΐ, έτσι και το γλυκύτατο αυτό φως είναι αΐ και υπέρλογον άειλο αιώνιο. Το ηλιακό φως είναι κτιστό, αυτό είναι άκτιστο. Πολλοί, διαμέσου των αιώνων και μέχρι σήμερα, καταξιωμένοι και πάλευκοι λειτουργοί του υψίστου, στις φοβερές στιγμές του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, πληρούνται από θείο φως και χάρη, εν αισθήση ή εν εκστάση. Εισέρχονται ακαταλήπτως και υπερφυώς μέσα σε αυτό και αυτό εισέρχεται μέσα τους. Ολόκληρη η ψυχοσωματική τους ύπαρξη καταλαμβάνεται από μια απέραντη και ανέκφραστη γλυκύτητα και ειρήνη, από δέος και θαυμασμό. Ο παράδοξος αυτός κοχλασμός της Θείας Μακαριότητος είναι μια προέκταση της ιερατικής προσευχομένης ψυχής μέσα στην αιωνιότητα, στο υπερουράνιο θυσιαστήριο, στα σκηνώματα των Αγίων, στην άκτιστη τριαδική χαρά του Παραδείσου. Αυτό βεβαιώνει και η βιωματική μαρτυρία του Αγίου Μακαρίου του Αιγύπτιου. Τούτο το μυστήριο, φως αισθημόνων, της ήδη και καθαρμένης. Εμείς στερούμεθα αυτές τις υπέρλογες εμπειρίες. Αρκούμεθα στο χώμα που πατάμε. Αλλά αυτές, ως γεγονότα, υπάρχουν και καταμαρτυρούν οι ιστορίες που αναφέραμε. Μετά την εκφώνηση τα σάεκ των σών, ο λαός ψάλλει το σέιμ νούμεν. Τότε ο λειτουργός ιερέας σκύβει το κεφάλι βαθιά και λέει ψιθυριστά το αποκορύφωμα της Αγίας Αναφοράς. «Έτι προσφέρομεν σύ, την λογικήν ταύτη και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και ποιήσον το μεν άρτον τούτο τίμιο σώμα του Χριστού σου, αμήν, το δέεν το ποτηρίο τούτο τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν». Φοβερή και ακατάληπτη στιγμή. Σε αυτήν συμμετέχει ο λαός με άκρα σιγή και με εσωτερική προσευχή λέγοντας το «Κύριε ελέησον». Στο σημείο αυτό η Αγία Αναφορά μας λέει ότι πολύ πολύ σημαντικό ότι ο λειτουργός παρακαλεί το Θεό Πατέρα «Όπως το Άγιο Πνεύμα έλθει πρώτα σε μας, κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιο εφημάς και ύστερα και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, δηλαδή στα τίμια δώρα». Γιατί? Είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό και οι αιώνες και η ιστορία της Εκκλησίας μας έχουν την απάντηση. Αν δεν κατέλθει το Άγιο Πνεύμα, πώς θα καταστούμε εμείς οι ιερείς και εσείς ο λαός,
άξιοι για να προσφέρουμε αυτή τη φρικτή θυσία στο Πανάγιο και Πανάμωμο Θεό, ναι, πρέπει να κατέλθει μέσα στο βάθος της ψυχής μας η χάρις και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και εκεί μέσα να πραγματοποιήσει Θεία Μεταβολή, σαν και αυτή που θα γίνει σε λίγο στα προσφερόμενα τίμια δώρα. Πρώτα σε μας και ύστερα στα τίμια δώρα. Τα τίμια δώρα είναι ψωμί και κρασί. Το ψωμί προέρχεται από το σιτάρι και το σιτάρι φυτρώνει στη γη. Είναι γη. Το κρασί προέρχεται από τα σταφύλια και αυτά από το αμπέλι. Το αμπέλι φυτρώνει στη γη. Είναι και αυτό γη. Από αυτό το ίδιο χώμα της γης προερχόμεθα και εμείς. Αλλά εμείς είμαστε χειρότεροι και από το χώμα. Το ξεπερνούμε. Γιατί τις πιο πολλές φορές ο εσωτερικός μας κόσμος είναι ακάθαρτος, βρώμικος από τις ατιμίες, τα πάθη και τις αμαρτίες. Και η αμαρτία ως γνωστόν μας στερεί τη Θεία Χάρη. Έτσι είμαι θα πνευματικά και ηθικά πεθαμένη. Τι ζητούμε λοιπόν? Όπως σε λίγο θα μεταβληθούν ο άρτος και ο ίνος, δια της επιφυτίσεως και της καθόδου του Αγίου Πνεύματος σε πηγή αθάνατης και αιώνια ζωής, δηλαδή σε αθάνατο και ζωπιό σώμα και αίμα Ιησού Χριστού, έτσι και εμείς, οι λειτουργοί ιερείς και οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί, με την ενέργεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλοι μας, ζητούμε να καθαριστούμε, να αγιαστούμε, να μεταμορφωθούμε, δηλαδή να μεταβληθούμε, να υποστούμε τη Θεία Αλλίωση. Το παρακαλούμε αυτό γιατί δυστυχώς ενώ η Θεία Μεταβολή πραγματοποιείται, κληρικοί και λαϊκοί μένουμε ξένοι προς το μέγιστο θαύμα της ανεμάκτου αυτής θυσίας. Το μυστήριο αυτό συντελείται έστω και αν ο λειτουργός ιερέας είναι ανάξιος της ιεροσύνης που φέρει. Επίσης τελεσιουργείται και πραγματώνεται ανεξάρτητα από την ηθική ποιότητα των παρευρισκομένων χριστιανών. Όποιοι κι αν είμαστε, το μυστήριο γίνεται. Πριν αρκετά χρόνια, κάποιοι μοναχοί στο Άγιο Όρος θέλησαν να κατηγορήσουν κάποιο γέροντα για εγκατάλειψη του ζηλωτικού πνεύματος, για δίθεν πνευματικές παρατυπίες, για οικουμενισμό και άλλα παρόμοια. Κάποιος λοιπόν από αυτούς, τους ζηλωτές, πήγε την ίδια χρονιά σε μια συνηθισμένη αγρυπνία, στο τέλος της οποίας είχε σκοπό μπροστά σε όλους τους μοναχούς να προσβάλλει, να ελέγξει και να κακολογήσει αυτό το γέροντα που ήταν πλέον ηγούμενος και λειτουργός εκείνο το βράδυ. Στάθηκε λοιπόν σε ένα στασίδι, ο εν λόγω ζηλωτής, και παρακολουθούσε τα τελούμενα. Και να, που πλησίασε και η στιγμή της Θείας Κοινωνίας. Βγήκε ο γέροντας με το Άγιο Πατήρι στα χέρια και είπε «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Και ένας-ένας οι μοναχοί με τάξη, με σειρά και φόβο Θεού προσήρχονται στο Άγιο Ποτήριο. Τότε ξαφνικά γούρλωσαν τα μάτια του ζηλωτού αυτού μοναχού, τα σκέπασε με τα χέρια του και ταραγμένος έφυγε από την έξοδο του ναού. Την παράξενη αυτή σκηνή την είδε ένας άλλος ιερέας, μη λειτουργός, και τον ακολούθησε αμέσως. Τον έφτασε στην αυλή και τον ρώτησε «Τι έχετε πάτερ μου, γιατί φεύγετε, μήπως είστε διάθετος?» Και εκείνος απάντησε ταραγμένος «Τι να σας πω, έχετε Άγιο Γέροντα. Είδα από τη Θεία Κοινωνία τώρα που κοινωνούσε τους πατέρες να ξεπετάγονται φωτιές και ακτίνες παραδόξου φωτός, τις οποίες κατάπιναν οι μοναχοί. Αυτές οι ακτίνες στήληξαν το γέροντά σας και βρέθηκε λουσμένος μέσα στο φως. Και τώρα θα με πιστέψουν όταν τα πω στους ζηλωτές?» Την ίδια χρονιά πήγα και εγώ στο Άγιο Όρος. Στη συνάντηση που είχα με τον υποτακτικό ιερέα, ο οποίος τώρα έχει ήδη κοιμηθεί, μου τα διηγήθηκε, όπως ακριβώς σας τα μετέφερα. Αυτό το γεγονός έρχεται να το επιβεβαιώσει με άλλον τρόπο ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο οποίος μας λέει τα εξής. Ο Χριστός, το μοναδικό φως με τη Θεία Κοινωνία, κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη και αστράφτει. Τα πάντα γεμίζουν από το Θείο Φως. Ναι, είναι αλήθεια. Ο Άγιος αυτός άρτος, δηλαδή το σώμα του Κυρίου, το οποίο μεταλαμβάνουμε από αυτήν εδώ την Αγία Τράπεζα και το φέρνουμε μέσα μας κατευθυνόμενοι προς τη Θεία Βασιλεία, αυτό το ίδιο Πανάγιο σώμα του Χριστού μας θα φανεί επάνω στις νεφέλες κατά τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία αυτού. Όλα τα μάτια θα το δουν. Και αυτό θα φανερώσει το κάλος του σαν Ανατολή και Δύση, σαν αστραπή. Σε μια στιγμή χρόνου. Με αυτή την ακτίνα του Θείου Φωτός ζουν οι μακάριοι πιστοί που μεταλαμβάνουν αξίως. Και όταν πεθαίνουν, το φως δεν αποχωρεί από αυτούς.
διότι το φως ακολουθεί ακατάπαυστα τους δικαίους. Φτάνουν δε στην αιώνια ζωή, λάμποντας με αυτό το ανέσπερο φως, με το οποίο συνυπήρχαν σε όλο το χρόνο της επί της γης ζωής τους. Τη μεταβολή των τιμίων δώρων ο Άγιος και Μάρτης Ιουστίνος την βλέπει όπως την επέλευση του Αγίου Πνεύματος στον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας, όπου η ενέργεια και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος πραγματοποίησε τη σάρκωση του Θείου Λόγου. Έτσι και στη λατρεία, η ενέργεια και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένας καινούριος Ευαγγελισμός. Στη θέση της Παναχράντου Θεοτόκου είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία. Καθώς το σώμα της Εκκλησίας με το στόμα του λειτουργού ιερέα λέγει «Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς», κατά κάποιον τρόπο επαναλαμβάνει τα λόγια της Αϊπαρθένου «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου» και ιερουργείται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Εκκλησίας. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας η Αγία μας Εκκλησία γίνεται Θεοτόκος Μητέρα. Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, κατέρχεται πάνω σε αυτήν και πάνω στα τίμια δώρα της. Μυστηριακά συλλαμβάνεται ο Λόγος του Θεού, γεννάται ο Άχρονος και προσφέρεται θυσιαζόμενος πάνω στην Αγία Τράπεζα υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συσχετίζει τη Θεία Μεταβολή με τη δημιουργία του κόσμου, καθότι και η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου συνετελέστη με την ενέργεια και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει ότι μετά από τις πανάγιες λέξεις της Θείας Μεταβολής, το παν της ιερουργίας, ίνιστε και τετέλεστε, τα δώρα υγιάστησαν και η θυσία ετελειώθη και το μέγα θύμα ο Ιησούς Χριστός, ο υπέρ του κόσμου σταυρωθείς και σφαγιαστής, επί της ιεράς και αγίας τραπέζης οράται κείμενος. Το ίνιστε και τετέλεστε είναι φράσεις από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που σημαίνουν πως μετά την επίκληση όλα έγιναν και τελειώθησαν. Στις κατηχήσεις του Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων λέει ότι ό,τι αγγίζει το Άγιο Πνεύμα αγιάζεται και μεταβάλλεται. Οι περισσότεροι από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ταυτίζουν αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος με την Πεντηκοστή. Έτσι, η στιγμή της καθόδου και επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος στα τίμια δώρα είναι η Πεντηκοστή της Θείας Λατρείας. Ο καιρός αυτός της Θείας Ευχαριστίας, τον καιρό της Πεντηκοστής σημαίνει, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο δε Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος μας ομιλεί ακόμη και για την ορατή κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Έλεγε ο Θεοφόρος Σημεών δήθεν για κάποιον άλλον θέλοντας να κρύψει τον εαυτό του ότι «Ήκουσα κάποιον ιερομόναχο όπου με εμπιστεύθη ότι δεν ελειτουργήσα ποτέ όπου να μην ειδώ το Άγιο Πνεύμα, καθώς το είδον όπου ήλθε εις εμέ όταν με χειροτονούσεν ιερέο αρχιερεύς και έλεγε την ευχή έχοντας το ευχολόγιον επάνω στην αθλία μου κεφαλήν, τον οποίον και ρώτησα εγώ πώς το είδε τότε εις την χειροτονίαν του και με ποιαν μορφήν και μου είπε ότι το είδον απλούν και άμορφον χωρίς μορφή, πλην ως φως». Και καθώς εθαύμαζον, εκείνο το Άγιο Πνεύμα μου έλεγε μυστικός. Εγώ έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έρχομαι εις όλους τους προφήτες και αποστόλους και Αγίους και εις τους εκλεκτούς του Θεού, όπου ευρίσκονται τη σήμερον ημέρα και μάλιστα εις την Θεία Λατρεία, όπως και εις όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Διότι εγώ είμαι το Άγιον Πνεύμα του Θεού. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές και απόψε για την ακρόαση της εκπομπής «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Θα είμαστε και στην επόμενη εκπομπή μαζί με την εξέλιξη της Αγίας Αναφοράς. Καλό βράδυ! Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που ψηλαφεί το ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και ωφέλιμων διηγήσεων.
Θεία Λειτουργία, το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Επιμέλεια ανάγνωση, Δέσποινα Παπά.